Καλησπέρα, παιδιά. GameTexas εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε unboxing για ένα κινητό. Αυτό είναι το Xiaomi Redmi 5 Plus. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, ας πούμε μερικά πραγματάκια. Αρχικά, το Xiaomi Redmi 5 Plus ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, μάλλον, με το Xiaomi Redmi Note 4 και το 4X, τα οποία έχουν το Snapdragon 625. Η Xiaomi τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμό, συνεχίζει να βάζει αυτόν τον επεξεργαστή, ο οποίο ναι, μεν είναι καλό, αλλά δεν θα ήταν καλύτερο να μπορούσαμε να δούμε κάτι πιο ποιοτικό και με καλύτερες επιδόσεις τέτοιες συσκευές. Αυτό θα ήταν αρκετά ωραίο. Βέβαια, δεν λέω ότι αυτός ο επεξεργαστής είναι χάλια ή ότι είναι ένας αρκετά καλός επεξεργαστής που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός χρήστη που παίζει παιχνίδια, που θέλει να βλέπει φωτογραφίες, να μπαίνει στο Facebook, Instagram κτλ. Λοιπόν, από την πίσω μεριά του κουτιού βλέπουμε ότι η οθόνη του είναι 5,99 inches με αναλογή οθόνης 18:9 και η μπροστινή κάμερα είναι 12 MP, έχει 4000 mAh μπαταρία και όπως είπα έχει τον Snapdragon 625. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πίσω ότι είναι dual SIM, έχει αυτές τις μπάντες εδώ πέρα και το ξετυλίγουμε. Λοιπόν, το κινητό ανοίγει έτσι από το κάτω μέρος. Προσεκτικά μην πέσει, δεν ξέρω πώς είναι. Ωραία, και με το που το ανοίγουμε βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το φακελάκι. Τραβώντας πάνω το φακελάκι, έχει αυτά εδώ τα πράγματα μέσα. Μέσα τι έχει? Α, έχει μια θηκούλα. Ωραία. Λοιπόν, η θήκη είναι μια πολύ απλή θήκη, απλά για να μην το ακουμπήσει κάποιο γρατσουνιστή ή οτιδήποτε. Τώρα, εσύ, άμα θες κάτι καλύτερο, μπορείς να πας να πάρεις φυσικά μια άλλη θήκη. Λοιπόν, μετά έχουμε το κινητό σε μπλε χρώμα, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη αυτό τώρα. Μέσα έχει το manual, το οποίο είναι και στα αγγλικά. Πολύ καλό αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια Xiaomi τα είχε μόνο στα κινέζικα. Λοιπόν, στη συνέχεια έχει το φορτιστή, ο οποίος είναι micro USB, όχι Type-C. Εδώ πέρα είναι καιρός να πω ένα άλλο μειονέκτημα. Σιγά σιγά όλα τα κινητά αρχίζουν να παίρνουν θύρα Type-C. Αυτό το κινητό για κάποιο λόγο ήμουν ακόμη στη micro USB. Okay, ναι, ξέρω ότι όσο δεν υπάρχει ανταγωνισμός στο Xiaomi δεν θα πάει σε αυτές τις τιμές να βάλει κάτι καλύτερο, αλλά θα ήταν έτσι πιο ωραίο και πιο ποιοτικό να έχει μια Type-C. Μετά έχουμε το πινάκι για τη SIM και το φορτιστή. Xiaomi Power Adapter, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι στα 5V και 2A, που σημαίνει ότι δεν είναι quick charger, είναι απλός φορτιστής. Και επίσης είναι ευρωπαϊκός, με εντυπωσίασε αυτό. Το συγκεκριμένο κινητό το πήραμε από Σκροτζομάραζο γιατί το θέλαμε σύντομα. Αν και η τιμή του δεν έχει τεράστια διαφορά από Κίνα-Ελλάδα πλέον, είναι στα 130 από Κίνα και στα 150 από Ελλάδα. Οπότε μπορείτε να το πάρετε και από εδώ, άμα δεν θέλετε να περιμένετε και τα σχετικά. Και βγάζοντας αυτό εδώ, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό εδώ πέρα, το εξαρτηματάκι για να βγάζουμε τη SIM. Λοιπόν, τώρα ας προχωρήσουμε στο κινητό. Το κινητό σχεδιαστικά θυμίζει πολύ bezel-less. Προσπάθησαν να μικρύνουν τα bezels. Έχει ένα μπροστινό flash και μια κάμερα η οποία είναι στα 5 MP και την πίσω κάμερα που είναι στα 12 MP και ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων της Xiaomi που είναι εδώ πέρα. Μετά έχει το κλασικό αυτοκόλλητο, το οποίο θα το βγάλουμε, που λέει κίνδυνος και τα σχετικά. Το βγάζουμε και αυτό εδώ είναι το κινητό σε μπλε χρώμα, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Τώρα, έχει και μια προστατευτική ζελατίνη από πάνω, την οποία θα αφαιρέσουμε σε λίγο, οπότε πάμε να μπουτάρουμε το κινητό. Μία εδώ πέρα κλασικά. Όσο ανοίγει η συσκευή, καιρός να πω κάποια πραγματάκια. Αρχικά, η οθόνη είναι ανάλυσης 1080x2160, δηλαδή το κανονικό λίγο πάνω από το 1080p, επειδή η αναλογία οθόνης είναι 18:9. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα ξεκινάει το MIUI 9, οπότε συνεχίζουμε. Θα επιλέξουμε ως γλώσσα τα ελληνικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ελληνικά. Παρόλο που, εμένα δεν μου άρεσε να βάζω τα ελληνικά σε γλώσσα, αλλά αυτός που θα πάρει το κινητό χρειάζεται τα ελληνικά, οπότε. Λοιπόν, και ώρα τώρα να ρυθμίσουμε το δαχτυλικό αποτύπωμα. Πάμε εδώ πέρα και διαλέγουμε δαχτυλικό αποτύπωμα. Αρχικά μας λέει να βάλουμε ένα μοτίβο. Θα βάλω ένα πάρα πολύ απλό. Θα βάλω ένα πάρα πολύ απλό, ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας για τώρα. Εδώ και επιβεβαίωση. Τώρα, πάμε εδώ πέρα και βάζουμε το χέρι πίσω. Θα προσπαθήσουμε να το πατήσουμε από όλες τις μεριές και λίγο πλάγια, ώστε να το πάρει γενικώς και για να μην έχουμε θέματα κάθε φορά που το ανοίγουμε. Λοιπόν, και μας λέει επιτυχής προσθήκη. Εδώ πέρα μας έχει διάφορες άλλες ρυθμίσεις. Και τώρα είναι καιρός να διαλέξουμε ποιο θέμα θα βάλουμε. Θα επιλέξω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι και το πιο ωραίο για τα Xiaomi κινητά. Και η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συσκευή. Και καθώς φτάνουμε εδώ πέρα, βλέπουμε πως το κινητό έχει ανοίξει. Μισό λεπτό να κατεβάσω λίγο τη φωτεινότητα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε κι εσείς καλύτερα. Ωραία.
το οποίο μας λέει διάφορα πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, Redmi 5 Plus το μοντέλο, Android 7,1,2 Nougat, έχει 3 GB μνήμης RAM, 8 πύρονος επεξεργαστής Snapdragon 625, μας μένουν 23,38 GB διαθέσιμα, έχει 32 συσκευή, δηλαδή η συγκεκριμένη εκδόση που πήραμε υπάρχει και άλλη μία με 4 και 64, αλλά στην τιμή που είναι τώρα δεν την πολύ προτείνω, και εδώ πέρα μας λέει και τα υπόλοιπα. Τώρα, θα πάμε να τεστάρουμε αρχικά το ηχείο από το YouTube για να δούμε την έντασή του. Το ηχείο είναι εδώ πέρα, εδώ κάτω. Θα πάμε να δούμε ένα τραγούδι από τους NCS. Ναι, το κατάλαβα, NCS. Για να μην φάμε και κάποιο copyright στο συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, ας δούμε το fade. Πίνασες, άνοιξε το iFood. Διαφήμιση του iFood. Ψάξε ένα συγκεκριμένο. Γενικά, όπως βλέπεις, η ένταση του ηχείου είναι αρκετά καλή, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό. Μετά, θα πάμε να τεστάρουμε την κάμερα, η οποία είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σας. Αυτή εδώ πέρα είναι μια κάμερα η οποία, αν πάμε εδώ πάνω και πατήσουμε, μπορούμε να βάλουμε και φακό ώστε να έχει και τον μπροστινό flash. Εγώ θα το απενεργοποιήσω τώρα, γιατί εδώ πέρα που είμαι έχει σχετικά καλό φως και θα βγάλω μια φώτα την οποία θα δείτε τώρα. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η selfie κάμερα, όπως υπάρχει και flash, και η άλλη κάμερα είναι αυτή εδώ, η οποία ας κάνω focus τώρα στο κουτί, εσείς θα δείτε και άλλες φώτο στη συνέχεια. Εδώ. Λοιπόν, τώρα, αν πάμε εδώ πέρα, μας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσουμε ή να επενεργοποιήσουμε το HDR, και εδώ κάτω μας δίνει διάφορα χρώματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην κάμερα, διάφορα modes. Λοιπόν, αν πάμε εδώ στις επιλογές και πατήσουμε, μας βγάζει διάφορα settings τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εδώ είναι για τον ήχο, ο οποίος τέλος πάντων για ηχογράφηση ήχου, και εδώ είναι για αντίστροφη μέτρηση. Αυτά ισχύουν για τη selfie κάμερα. Αν πάμε εδώ πέρα τώρα και πατήσουμε επιλογές, εδώ μας έχει διάφορα άλλα modes, όπως είναι το πανόραμα, αντίστροφη μέτρηση και διάφορα άλλα τέτοια. Μετά, αν πατήσουμε το κρανάζι εδώ πέρα, μας πάει στα settings της κάμερας. Τι έχει εδώ πέρα? Εδώ έχει λειτουργία τσέπης και διάφορα τέτοια. Οπα, επενεργοποίησε κάτι. Και αν πάμε εδώ πέρα, μπορούμε να βρούμε κάποια settings. Λοιπόν, πλαίσιο κάμερας. Πλήρης οθόνη 4x3 και 16x9. Λοιπόν, εγώ θα βάλω πλήρης οθόνη. Γιατί έχει δύο φορές αυτό. 16x9. Ποιότητα εικόνας θα βάλουμε το υψηλό. Εδώ πέρα μπορεί να σου βρίσκει την ηλικία σου το κινητό. Αντίθεση κανονική, κλασικά. Αν παρατηρήσετε, όταν εντοπίζει πρόσωπο, βρίσκει την ηλικία του. Π.χ. τώρα εμένα μου λέει ότι είμαι 33 χρονών άνδρας. Με κάνει κατά 17 χρόνια μεγαλύτερο. Αλλά δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, ας κλείσουμε τώρα την αντίστροφη μέτρηση. Ωραία. Και αυτή εδώ πέρα είναι η κάμερά μας. Πολύ ικανοποιητική. Θα τη δοκιμάσω βέβαια και σε πιο σκοτεινά σημεία και θα σας βάλω κάποια samples στο τέλος του βίντεο. Αλλά μέχρι στιγμή μου φαίνεται αρκετά ok. Δεύτερος χώρος, ο οποίος είναι, μπορούμε να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα δεύτερο κινητό μέσα στο κινητό, αν θέλουμε π.χ. να κρύβουμε τα δεδομένα μας από κάποιον ή κάτι τέτοιο. Μετά εδώ πέρα η αρχική οθόνη και τα σχετικά. Μπορούμε να επιλέξουμε ποιο launcher θέλουμε. Εμείς θα κρατήσουμε το launcher του συστήματος της MIUI, γιατί είναι αρκετά καλός. Βέβαια, αρκετοί παραπονιούνται για το RAM management στα Xiaomi τηλέφωνα. Θα δούμε πώς θα πάει. Και αυτά είναι εδώ που έχει στα settings. Για το κινητό, επειδή βασίζεται πάνω σε Snapdragon αρχιτεκτονική, θα βγουν αρκετά custom όμως με τον καιρό. Ήδη έχουν βγει κάποια, το κινητό έχει κυκλοφορήσει εδώ και 2-3 μήνες. Οπότε έχει και υποστήριξη όπως βλέπετε. Μπορούμε να κάνουμε τώρα μια αναβάθμιση που θα την κάνουμε μετά το βίντεο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να τρέξουμε ένα Antutu για εσάς που θέλετε να βλέπετε και τα scores. Το κινητό αυτό, ξέρετε ότι στο Antutu δεν παίζει να βγάλει κάποιο τρελό score, βγάζει ένα ικανοποιητικό score για κλασικά Snapdragon 625, το οποίο θα είναι γύρω στις 60 με 80.000. Λοιπόν, πάμε να κατεβάσουμε το Antutu και ξαναγυρνάμε. Τώρα, μιας και τελειώσαμε όλα τα υπόλοιπα τεστ, πάμε να κάνουμε τα τελευταία που έχουμε. Λοιπόν, αρχικά θα τρέξουμε το Antutu και στη συνέχεια θα παίξουμε ένα πολύ απλό παιχνιδάκι Subway Surfers για να δείτε και πώς πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, Antutu Benchmark. Το ανοίγουμε, περιμένουμε. Του δίνουμε τις κατάλληλες άδειες.
Ωραία. Γενικά αυτά τα τεστ τώρα που εξελίχθηκαν παίρνουν παραπάνω, οπότε πάμε. Τεστ. Επιτροπή. Και περιμένουμε. Το αφήνουμε και περιμένουμε. Μόλις τελείωσε το αντού του τεστ και βλέπουμε ότι είναι 75.548, το οποίο είναι ένα αναμενόμενο σκορ για το Snapdragon 625. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε να τεστάρουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Πάμε εδώ, πατάμε και ανοίγει. Πατάμε και ανοίγει. Πατάμε και ανοίγει. Πατάω, ανοίγει. Και κοιτάξτε το και έτσι τώρα. Πατάω, ανοίγει. Και όπως και να το βάλω. Γενικά η αισθητήρια δαχτυλικών αποτυπωμάτων της Xiaomi είναι από τους καλύτερους. Οπότε εδώ δεν θα έχετε κάποιο παράπονο. Πατάς και ανοίγει πολύ απλά. Και τώρα πάμε να τρέξουμε το Subway Surfers, το οποίο είναι ένα πολύ απλό παιχνίδι. Η οθόνη γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε και τα χρώματα της είναι αρκετά ζωντανά. Οπότε μπράβο στην εταιρεία για αυτή τη συσκευή. Παρόλο που έχει αρκετά ίδια χαρακτηριστικά με το Redmi Note 4, έχει κάποιες μικρές αναβαθμισούλες όπως είναι η κάμερα, η οθόνη, οι οποίες κατά την γνώμη μου είναι αρκετά σημαντικές. Λοιπόν, και εδώ ανοίγει το παιχνίδι. Και τώρα παίζουμε το tutorial ουσιαστικά. Βλέπουμε ότι το παιχνίδι παίζει μια χαρά χωρίς να έχει σπασίματα, κολλήματα και τα σχετικά. Δεν θα παίξω άλλο, νομίζω φτάνει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα ήταν το review. Θα ακολουθήσουν κάποια δείγματα της κάμερας στη συνέχεια. Τώρα θα μου πείτε, το προτείνεις αυτό το κινητό, δεν το προτείνεις? Λοιπόν, το κινητό δεν το έχω χρησιμοποιήσει πολύ καιρό, αλλά μέχρι στιγμής βάσει specs το προτείνω, και ειδικά στην τιμή που είναι τώρα είναι από τα καλύτερα value for money που μπορείς να πάρεις. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο σε αυτή την τιμή από Ελλάδα για να πάρεις αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορούν όλα τα υπόλοιπα με media και επεξεργασίες σε κάποια πολύ απλά Samsung Series J, τα οποία δεν αξίζουν καθόλου αυτή τη στιγμή. Μην με κρέξω όμως για αυτό που είπα. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι να πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe για να μείνετε για ένα βίντεο, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!